Στα πλαίσια της κινητοποίησης του κόμματος επισκεφθήκαμε σήμερα μαζί με εκπροσώπους της τοπικής κομματικής οργάνωσης εδώ την δομή προσφύγων στα Λαγκαδίκια. Τα προβλήματα που αντικρίζεις κανείς αυτή τη δομή δεν είναι πολύ διαφορετικά από ό,τι στις υπόλοιπες, παρά το ότι έχουν υπάρξει ορισμένες βελτιώσεις στις υποδομές εδώ της συγκεκριμένης δομής. Ωστόσο, πρέπει να σημειώσουμε ότι ακόμη δεν έχει ξεκινήσει η εκπαίδευση των προσφυγόπουλων. Αυτό είναι ένα ζήτημα που δεν αφορά μόνο βεβαίως αυτή τη δομή, αλλά συνολικά. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τις παροχές υγείας για τους ανθρώπους που μένουν εδώ, τους 400 περίπου ανθρώπους και πλέον, και σε σχέση με τα φάρμακα, που από ό,τι ενημερωθήκαμε δεν υπάρχουν και κάθε φορά πρέπει να αναζητούνται από διάφορους χορηγούς, αλλά και με το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό, όσο και με το χώρο της εκπαίδευσης, με την υπηαγό, η οποία ακόμα δεν έχει έρθει επειδή δεν έχει ξεκινήσει η εκπαίδευση των προσφυγόπουλων. Ως ΚΚΕ συμπληρώνουμε, αποκτούμε μια καλύτερη εικόνα μάλλον για το τι συμβαίνει στις προσφυγικές δομές, έτσι ώστε όλα αυτά να αξιοποιηθούν για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι και πιο διεκδικητικοί από την εκάστοτε κυβέρνηση, ώστε οι όροι ζωής αυτών των ανθρώπων να γίνουν καλύτεροι. Μην ξεχνώντας φυσικά τη ρίζα του προβλήματος, που δεν είναι άλλη από τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και τις επεμβάσεις και όρους και αιτίες ιμπεριαλιστικούς πολέμους και επεμβάσεις, που ως ΚΚΕ δεν θα σταματήσουμε ποτέ να αναδεικνύουμε και να αντιμαχόμαστε.